Πάμε στον κύριο Τρέντσιο, στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στις Σέρες. Κύριε Τρέντσιο, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Μωραήτη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, εντάξει, 28 σήμερα, 2 Ιουνίου, έρχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ στις Σέρες. Τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Ναι, την Κυριακή το πρωί θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε και εμείς την οριστικοποίηση του προγράμματος. Δεν μπορώ να σας πω και πολλά περισσότερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την Κυριακή το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με κλιμάκιο θα περπατήσει το κέντρο της πόλης και θα έρθει σε επαφή με τους πολίτες. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτές τις εκλογές περισσότερο απ' όλα, να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον κόσμο, τους πολίτες και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις τις οποίες πραγματικά το κίνημα διαθέτει για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Γιατί νομίζω ότι πέρα από το διακύμα των ευρωεκλογών που μπορώ να σας πω αν θέλετε και περισσότερα στη συνέχεια, αυτό που παίζει και το ρόλο του είναι και η ελληνική πραγματικότητα, με την ακρίβεια να είναι στα ύψη, με τον κόσμο να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του, με προβλήματα στη στεγαστική πολιτική που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει γίνει το ακριβότερο δικαίωμα, η στέγαση, που νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε βάλει στην ατζέντα των εκλογών. Άρα αυτή η ατζέντα είναι και το διακύβευμα, εκεί καταλήγουμε, των ευρωεκλογών. Ακρίβεια, κατοικία. Είναι διτό το διακύβευμα των εκλογών. Για από τη μία έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, περισσότερο από ό,τι νομίζει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών για την καθημερινότητά τους, καθώς πάνω από το 80% των νομοθετημάτων που έρχονται στην Ελληνική Βουλή προέρχονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι η πολιτική σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει πραγματικά να ενημερωθούν οι πολίτες το πόσο σημαντικό είναι να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιστεύουν στην ενοποίηση ακόμη περαιτέρω της Ένωσης, της Ευρώπης, γιατί εμείς πιστεύουμε στα ευρωπαϊκά σύνορα, πιστεύουμε στον Ευρωστρατό, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου, όπως η δεξιά που τα περισσότερα τελευταία χρόνια κυριαρχεί, έχει καταφέρει αυτή την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των βόρειων χωρών και των νότιων της Μεσογείου. Αυτά όλα τα βάζουμε στο επίκεντρο από τη μία και από την άλλη είναι η ελληνική πραγματικότητα, στην οποία βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά πέρυσι πήρε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό, να μην έχει αντίπαλο, και εμείς αυτό που προσδοκούμε είναι να είμαστε η δύναμη εκείνη, να είμαστε στη δεύτερη θέση και να είμαστε η δύναμη εκείνη η οποία τα επόμενα χρόνια θα ασκήσει πραγματικά αξιόπιστη αντιπολίτευση με το προγραμματικό της πλαίσιο, το οποίο τα επόμενα 3 χρόνια θα διαμορφώσει μαζί με την ελληνική κοινωνία και με τους πολίτες την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί αν συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση με μια κυβέρνηση η οποία από τη μία ζητά σταθερότητα, η οποία δεν νομίζω ότι απειλείται όταν έχει τέτοια διαφορά στην Βουλή από το δεύτερο και τρίτο κόμμα, αλλά το βάζει στο τραπέζι σαν Το βάζει για να κρατήσει δυνάμεις. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε. Οπότε πρέπει να διαμορφωθεί μια πρόταση η οποία τα επόμενα χρόνια θα δώσει προοπτική στον ελληνικό λαό. Και εμείς έχουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για μείωση στο ΦΠΑ στα τρόφιμα όσο διαρκεί η κρίση, για ουσιαστική αύξηση των πραγματικών μισθών, γιατί δεν μπορεί σε κάποια στιγμή αυτά τα έσω της χώρας να έρθείτε εδώ και να μας τα αναλύσετε, γιατί είναι διτό το νόημα, αλλά εντάξει, μας ενδιαφέρει και να επιβιώνουμε με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ κύριε Τρέντσιο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.